το πήρε. Οι δε αρχιερείς και όλων των συνέδριων εζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρίαν τι αναθανατώσωσιν αυτόν και δεν έβρισκον. Διότι πολλοί εψευδομάρτυρουν κατά αυτού, αλλά η μαρτυρία δεν είναι σαν σύμφωνη. Και την αίσθηση οικοθέτες εψευδομαρτύρουν κατά αυτού λέγοντες ότι εμείς οικούσαμεν αυτού λέγοντα ότι εγώ θέλω χαλάσει τον ναόν τούτων των χειροποίητων και δια τριών ημερών άλλων αχειροποίητων θέλω οικοδομήσει. Πλην ουδέ ούτως ή το σύμφωνος η μαρτυρία αυτών. Και σηκωθείς ο αρχιερεύσης στο μέσον, ρώτησε τον Ιησού λέγον, «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν, τι μαρτυρούσιν ούτη κατά σου, ουδέ σιώπα και δεν αποκρίθη ουδέν». Πάλι ο αρχιερεύσης ρώτα αυτόν λέγον προς αυτόν, «Σύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Ευλογητού». Ουδέ Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι». Και θέλετε ειδή τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διασχίσας τα ημάτια αυτού έλεγε, «Τι χρειαν έχομεν πλέον μαρτύρων, οικούσατε την βλασφημία, τι σας φαίνεται». Οι δε πάντες κατέκρινον αυτόν ότι είναι ένοχος θανάτου και ήρχισαν τινές να εμπντίωσιν σ' αυτόν και να περικαλύπτωσιν το πρόσωπον αυτού και να γρονθίζωσιν αυτόν και να λέγωσιν προς αυτόν προφήτευσον και υπηρέτε έτυπνον αυτόν με ραπίσματα. Και ενώ ήτο ο Πέτρος εν τη αυλή κάτω, έρχεται μία των θεραπενίδων του αρχιερέως και ότε είδε τον Πέτρον θερμενόμενον, ευλέψασα εις αυτόν, λέει, «Και εσύ ίσο μετά του Ναζαρινού Ιησού». Ο δε ειρνήθη λέγον, «Δεν εξεύρουν, δεν καταλαμβάνω, σύ τι λέγεις». Και εξήλθεν έξω εις το προάβλιον και ο αλέκτορε φώναξε. Και η θεράπαινα ειδούσα αυτόν πάλιν, ήρθε να λέγει προς τους παρεστώτες και ότι ούτως εξ αυτών είναι και πάλι ειρνήτω. Και με το λίγον πάλιν οι παρεστώτες έλεγαν προς τον Πέτρον, «Αληθώς εξ αυτών είσαι, διότι Γαλιλαίος είσαι και η λαλιά σου ομοιάζει». Και εκείνος δε ήρχισε να αναθεματίζει και να ομνύει ότι δεν εξεύρω τον άνθρωπο τούτον τον οποίον λέγεται και ο αλέκτορ εφώναξε εκ δευτέρου. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων των οποίων είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι πριν ο αλέκτορ φωνάξει δεις, θέλεις με αρνηθεί τρεις, και ήρχισε να κλαίει πικρός. Και ευθύς το πρωί συνεβουλεύθησαν οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλο το συνέδριον, και δέσαντες τον Ιησούν έφερον και παρέδωκαν εις τον Πιλάτον. Και ρώτησε αυτόν ο Πιλάτος, «Είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθείς προς αυτόν είπε, «Συ λέγεις». Και κατηγόρουν αυτόν οι αρχιερείς πολλά. Ο δε Πιλάτος πάλι ερώτησε αυτόν λέγον, «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν, ή δε πόσα σου καταμαρτυρούσιν?» Ο δε Ιησούς έτι δεν απεκρίθη ουδέν, ώστε ο Πιλάτος σε θαύμαζε. Κατά δε την εορτήν απέλυεν σε αυτούς έναν δέσμιον όντι να εζήτουν. Ήτο δε ο λεγόμενος Βαραβάς, δεδεμένος μετά των συνωμοτών, ήτινες εν τη στάση έπραξαν φόνο. Και αναβοήσας ο όχλος ήρχισε να ζητεί να κάνει καθώς πάντοτε έκαμνεν σε αυτούς. Ο δε Πιλάτος απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Θέλετε να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Επειδή ήξευρεν ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως διήγηραν τον όχλον να ζητήσω ή να απολύσω σε αυτούς μάλλον τον Βαραβάν. Και ο Πιλάτος αποκριθείς πάλι είπε προς αυτούς, «Τι λοιπόν θέλετε να κάνω τούτον, τον οποίον λέγεται βασιλέα των Ιουδαίων?» Οι δε πάλι νέκραξον σταύρωσον αυτόν. Ο δε Πιλάτος έλεγε προς αυτούς, «Και τι κακόν έπραξεν?» Οι δε περισσότεροι έκραξαν σταύρωσον αυτόν. Ο δε Πιλάτος θέλων να κάμει στον όχλον των αρεστών, απέλυσεν εις αυτούς τον Βαραβάν και παρέδωκε τον Ιησούν αφού εμαστίγωσε αυτόν για να σταυρωθεί. Οι δε στρατιώτε έφερον αυτόν ένδον της αυλής, το οποίο είναι το πρετόριον, και συγκαλούσιν όλον το τάγμα των στρατιωτών και ενδύωση αυτόν πορφύραν και πλέξαντες ακάνθινον στέφανον, βάλουσι περί την κεφαλήν αυτού και έρχισαν να χαιρετώσει αυτόν λέγοντες, «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων», και έτυπτον την κεφαλήν αυτού με κάλαμον και ενέπτυον εις αυτόν και γονιπετούντες προς εκείνον αυτόν.
Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, ενέδισαν αυτόν την πορφύραν και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν έξω για να σταυρώσουν αυτόν. Και αγκαρεύωση τεινά Σίμωνα Κυριναίων διαβαίνοντα ενώ ήρχε το από του αγρού τον πατέρα του Αλεξάνδρου και Ρούφου για να σηκώσει τον σταυρόν αυτού. Και φέρουσιν αυτόν εις τον τόπον Γολγοθά, το οποίο με θερμινευόμενο είναι κρανίου τόπος. Και έδιδον εις αυτόν να πει ίνον με μειγμένον με σμύρναν, αλλά ο κίνος δεν έλαβε. Και αφού εσταύρωσαν αυτόν, διαμερίζαντο τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον επ' αυτά τι έκαστος να λάβει. Ήτο δε η ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν, και η επιγραφή της κατηγορίας αυτού ήτο υπογεγραμμένη ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και μετ' αυτού σταυρώνουσιν δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών, και πληρώθη γραφή λέγουσα και μετά νόμων ελογίστη. Διαβαίνοντες, ευλαστήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτόν και λέγοντας «Ουέ, ο χαλών των ναών και διατριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες προσαλίσματα των γραμματέων, έλεγον «Άλλους έσωσε, αυτόν δεν δύναται να σώσει». Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας κατεβεί από του σταυρού, δια να είδομεν και να πιστέψομεν και συνεσταυρωμένοι με ταυτόν είδιζον. Ότε δε ήλθεν η έκτη ώρα, σκότος έγινε φόλην τη γην επί ώρας ενάτης. Και την ώρα την ενάτην, ευόησεν ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης λέγον «Ελοή, Ελοή, λαμάσα βαχθανή», το οποίο με θερμινευόμενον είναι Θεέ μου, τι ατί με κατέλειπες». Και την έστων παρεστώτων, ακούσαντες έλεγον «Ιδού τον Ηλίαν φωνάζει και δραμών δε εις και γεμίσας πόγκον από όξους και περιθέσας αυτός εις κάλαμον, επότιζεν αυτόν, λέγον αφήσατε ασίδωμεν αν έρχεται ο Ηλίας να καταβιβάσει αυτόν. Ο δε Ιησούς εκβαλών φωνήν μεγάλην εξέπνευσε και το καταπέτασμα του ναού εσχύει στις δύο από άνωθεν έως κάτω». Ειδών δε ο εκατόνταργος ο παριστάμενος απέναντι αυτού ότι ούτω κράξας εξέπνευσεν, είπεν αληθώς ο άνθρωπος ούτως ήτο Υιός Θεού. Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσε, μεταξύ των οποίων ήτο Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτρη του Ιακώβου του Μικρού και του Ιωσή και η Σαλώμη. Έτινες και ότε ήτο εν τη Γαλιλαία εκολούθουν αυτόν και υπηρέτουν αυτόν και πολλέ άλλε ήτινες συνανέβησαν με ταυτού εις Ιεροσόλυμα. Και ότε έγινεν ήδη εσπέρα, διότι το Παρασκευή του τέστην προ Σάββατον, ήλθεν Ιωσήφ από Αρημαθέας έντιμος βουλευτής, ώστις και αυτός περιέμενε τη Βασιλεία του Θεού και τολμήσας εισήλθε προς τον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασε αν ήδη επέθανε και προσκαλέσας τον εκατόνταρχον, ρώτησεν αυτόν αν προπολού απέθανε και μαθών παρά του εκατοντάρχου εχάρισε το σώμα εις τον Ιωσήφ. Και ούτως αγοράσα συνδόνα και καταβιβάσα σε αυτόν, ετήληξε με την συνδόνα και έδεσε αυτόν εν μνημείο, το οποίο νί το λέλα των μένων επί πέτρας και προσεκύλησε λίθον επί την θύρα του μνημείου, η δε Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μήτρη του Ιωσή έβλεπον που τίθεται αμήν. Έφτασε η κρίσιμη μέρα, η μέρα της εξουσίας του διαβόλου, η τελευταία μέρα που ο διάβολος αγωνιζόμενος θα προσπαθήσει να γκρεμίσει τον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν από το θρίαμβο και από το θρίαμβο επί του διαβόλου. Είναι η τελευταία μάχη. Και η τελευταία μάχη είναι η πιο σκληρή. Αλλά και για την Εκκλησία του Χριστού υπάρχει η τελευταία μάχη. Η μάχη των εσχάτων ημερών, αλλά και για τον κάθε έναν από μας υπάρχει πάντοτε η τελευταία μάχη. Η στιγμή που ο Κύριος έρχεται να παραλάβει τον άνθρωπο ή να παραλάβει την Εκκλησία. Είναι η μάχη που παίζονται όλα για όλα. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, όταν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος πλησιάζει να αναχωρήσει, εμείς οφείλουμε να συναγωνιστούμε μαζί με τον Χριστό
για τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου, ιδίως αυτού που πλησιάζει στο τέλος. Βέβαια, η γενιά μας είναι η τελευταία. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, γιατί είναι γραμμένο και θα ήθελα μια φορά ακόμη να το δείξω μέσα από τη γραφή πόσο καθαρά ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει ότι αυτή είναι η τελευταία γενιά και είναι στον περίφημο τον Ιωήλ τον προφήτη, για τον οποίον ο οποίος μας μιλάει δια Πνεύματος Αγίου για τις έσχατες ημέρες στη σελίδα 810. Σελίδα λοιπόν 810, γάμα εδάφιο, πρώτο γάμα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο και δεύτερο εδάφιο και μέχρι εκεί. Σε δύο εδάφια περιγράφει τα πάντα. Σελίδα 810. Διότι ειδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και του Ιερουσαλήμ, είναι η αρχή της τελευταίας γενεάς, η επιστροφή του λαού Ισραήλ στη γη που έλαβε χώρα το 1948 και το τέλος της γενεάς, τότε θέλω συνάξει πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, που είναι ο Αρμαγεδόνας, είναι η τελευταία μάχη που θα δώσει ο ερχόμενος Μεσσίας με τα πάντων των Αγίων και των Αγγέλων επάνω στα στρατεύματα του Αντιχρίστου. Τελευταία γενιά λοιπόν αρχίζει από το 1948 που δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ και ολοκληρώνεται με το τέλος της εφταετίας, δηλαδή με τη Δευτέρα Παρουσία, όπου θα λάβει η χώρα η μάχη του Αρμαγεδόνα. Όμως για μας το τέλος είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, 7 χρόνια πριν. Τώρα, η γενναία αυτή πόσο είναι, πόσο κρατάει, πότε τελειώνει, κανείς δεν ξέρει. Ένα όμως ξέρουμε, ότι δεν βραδύνει ο Θεός, ο Χριστός να έλθει, μακροθυμεί, γι' αυτό θα φτάσει ως το τέλος. Μακροθυμεί για μας, δηλαδή για αυτούς που πρόκειται να παραλάβει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Για μας μακροθυμεί ο Θεός και γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού τι λέει, δεν θα παρέλθει η γενεά αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Δεν θα τελειώσει. Πριν τελειώσει η γενεά θα έχει ολοκληρωθεί και το σχέδιο του Θεού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δούμε τις τελευταίες ώρες του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, οι οποίες είναι δραματικές, γιατί είναι ο τελευταίος πόλεμος. Σε αυτόν τον πόλεμο, με τη λήξη του, που με τη λήξη του είναι ο θάνατος του Χριστού, θα υπάρξει η συντριβή του διαβόλου και ο θρίαμβος του Χριστού και έτσι εν το ονόματι του Ιησού Χριστού θα είμαστε θριαμβευτές κι εμείς. Γιατί ο Θεός κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν διά του Ιησού Χριστού. Είναι οι τελευταίες ώρες. Πέμπτη απόγευμα, πέμπτη βράδυ, αφού γίνεται η προτύπωση, η εφαρμογή, το Πάσχα των Ιουδαίων, το τελευταίο, και αποκαλύπτει ο Χριστός το σώμα και το αίμα του, το σώμα του και το αίμα του. Στη συνέχεια πηγαίνει στο όρος των ελαιών, προσευχόμενος και περιμένοντας, καθώς ο ίδιος ομολογεί ήρθε η ώρα του σκότους, να έρθει ο Ιούδας, ο άνθρωπος τον οποίον ξεγέλασε, μαθητής του Χριστού, ο άνθρωπος τον οποίον ξεγέλασε ο διάβολος, ώστε όχι να προδώσει, να παραδώσει τον Χριστό. Έφτασε μέχρι του σημείου να τους τον δώσει στα χέρια. Πράγματι πήγε, με φίλημα τον παρέδωσε. Ο Πέτρος αντιστάθηκε και έκοψε το αυτί του Μάλχου και από εκεί και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα. Αρχίζει η θυσία του Χριστού, το έργο του Χριστού. Όπως είπα και πριν, η τελευταία μάχη. Και η τελευταία μάχη αρχίζει με κατηγορίες προς τον αρχιερέα, τους αρχιερείς, τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς, εκεί
όταν τον συνέλαβαν καθώς ο Ιούδας τον παρέδωσε, τον οδηγούνε. Το κακό αρχίζει από τους θρησκευόμενους πάντοτε. Γιατί έτσι είναι, έτσι θέλει ο Θεός. Ύστερα πάει στους πολιτικούς στον Πιλάτο και η απόφαση λαμβάνεται εκεί. Ο αρχιερεύς, οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι, οι γραμματείς, υποκριτές, άνθρωποι αφιερωμένοι στο έργο του Θεού, αλλά έχουν χάσει το δρόμο τους, τον προσανατολισμό τους. Έχουν χάσει την παρουσία του Θεού. Ψάχνουνε να βρούνε λόγους για να τον παραδώσουν στον Πιλάτο και να τον καταδικάσει. Και το εύκολο, ψευδομάρτυρες. Δηλαδή, και είναι φοβερό ότι αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται, προσπαθούν να αγωνίζονται στηριζόμενοι στο ψέμα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, γιατί αυτό είναι το πρώτο μεγάλο σημείο της ήττας τους, της συντριβής τους. Ο χριστιανός στηρίζεται στην αλήθεια. Ποτέ δεν κάνουμε καταφύγιο το ψεύδος. Θα έρθει η στιγμή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, του πειρασμού που θα ξέρουμε ότι αν κρυφτούμε πίσω από ένα ψεματάκι θα γλιτώσουμε. Δεν γλιτώνουμε. Το ψέμα δεν σε γλιτώνει. Ποτέ. Σε καμία περίπτωση. Το ψέμα σε καταδικάζει. Μπορεί προσωρινά να φανεί ότι κάτι θα γίνει. Αλλά αυτό που γίνεται είναι καταστροφή και γκρέμισμα. Ο Θεός να μας φυλάει από ψέμα. Επαναλαμβάνω, με τα πάσης βεβαιότητος θα έρθουν στιγμές που θα μας κοροϊδέψει η καρδιά μας αλλά και οι εισηγήσεις του διαβόλου ότι ένα μικρό ψεματάκι αν πούμε τακτοποιήθηκαν τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ψεματάκι θα χρησιμοποιήσει ο διάβολος για να καταστρέψει τον άνθρωπο. Το ψέμα είναι καταστροφή. Δεν γίνεται ο καρπός του ψεύδους να είναι ευλογία. Ποτέ. Εάν πούμε που θα πούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι, αδύναμοι, εάν πούμε πριν συμβούν τα τρομακτικά και τα θλιβερά αποτελέσματα του ψεύδους, γιατί αφήνει κάποιο χρονικό διάστημα ο Θεός, χάρη κάνει, να τρέχουμε γρήγορα στο αίμα του Χριστού, να τρέχουμε γρήγορα με μετάνοια, μήπως και με τη μετάνοια μας και την εξομολόγησή μας και βασικά την ταπείνωσή μας, μέσα σε απόλυτη ειλικρίνεια μετάνοιας, εξομολόγησης και ταπείνωσης, βρούμε χάρη από το Θεό και εξαφανίσει ο Θεός τις συνέπειες της φοβερής αμαρτίας του ψεύδους. Έψαχναν να βρουν ψευδομάρτυρες. Δεν έβρισκαν. Γιατί δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Κάποιος μάλιστα έφτασε να πει ψευδομάρτυρας ότι τον άκουσα με τα αυτιά μου και πράγματι εκεί λέει αλήθεια. Αλλά όχι για να κατηγορήσει ότι τον χειροποίη τον ναό θα τον γκρεμίσω και σε τρεις μέρες θα τον ξαναδημιουργήσω εννοώντας για το σώμα του. Για το σώμα του έλεγε τότε ο Χριστός. Και όταν λοιπόν ο αρχιερεύς και εν γέννη οι αρχιερείς δεν μπόρεσαν να βρουν κατηγόρια, δεν έστεργε κατηγόρια εναντίον του Χριστού, τότε ήρθε σε καταμέτωπον επίθεση ο διάβολος. Πες μας, εσύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Πες μας. Και με την παρησία του δούλου του Θεού, του ανθρώπου του Θεού, με την παρησία του Υιού του Θεού, ο Ιησούς Χριστός είπε «Εγώ είμαι», αλλά και προφήτευσε για το λαό Ισραήλ και για το τέλος της ευλογίας όμως. Τι αγαθός που είναι ο Θεός. Τον κατηγορούνε και προφητεύει τη σωτηρία τους.
Εγώ είμαι. Και θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως του Θεού, τότε που προηγούμενα θα έχω εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών, ώστε να μετανοήσετε για να σωθείτε. Στο τέλος θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών του δυνάμεως και ερχόμενον μετά των εφελών του ουρανού. Δηλαδή, και όταν τον κατηγορούν και όταν τους χρησιμοποιεί ο διάβολος, αγωνιζόμενος να τον κάνει να αμαρτήσει, να φοβηθεί, να δηλιάσει, να υποχωρήσει. Τρομοκράτης ο διάβολος. Ο Κύριος μας, και αυτή είναι η νίκη του, αδερφοί, δεν προφητεύει τις καταστροφές του λαού Ισραήλ που έρχονται, αλλά προφητεύει τη σωτηρία και την ευλογία του λαού Ισραήλ που θα έλθει. Δηλαδή δεν έχει λόγο κακό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, και να μας δώσει το χαρακτήρα του Χριστού, την καρδιά του Χριστού. Δαβίδ είχε καρδία κατά την καρδία του Θεού. Μας να μας δώσει ο Θεός καρδιά κατά την καρδιά του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, που είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Μα να μην έχει λόγο κακό, ούτε και τώρα που τον καταδικάζουν σε θάνατο, που αγωνίζονται να βρούνε να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Και όταν το άκουσε αυτό, ο αρχιερεύς βρήκε την ευκαιρία. Τι ανάγκη έχουμε πλέον μαρτύρων, αφού δεν βρήκαμε άκρη με τους μάρτυρες. Τι ανάγκη έχουμε πλέον μαρτύρων, εσείς τι λέτε? Και ζητάει συμπαράσταση στο κακό. Φοβερό. Δεν θα ζητήσουμε συμπαράσταση, βοήθεια για το κακό. Βεβαίως θέλουμε συμπαράσταση και βοήθεια, αλλά πάντοτε για το καλό, πάντοτε για την ευλογία. Και όλοι φωνάξανε «Ένοχος θανάτου είναι». Και από εδώ και πέρα αρχίζει ο ευτελισμός, ξεφτελισμός, το βασανιστήριο. Το βασανιστήριο στον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Αρχίζουν να τον φτύνουνε, να περικαλύπτουν το πρόσωπο αυτού και να τον γρονθίζουνε. Ξέρετε ποιοι? Γραμματείς, αρχιερείς, πρεσβύτεροι. Σκεπάζαν το πρόσωπό του, ρίχνανε γροθιές. Του λέγανε προφήτευσον. Και άφηναν και τους υπηρέτες και τον χτύπαγαν. Στο προφητικό λόγο Ισαΐας λέει τον τριχομαδούσαν. Μίσος, κακία από τη μια μεριά. Και ο θρίαμβος, μακροθυμία, υπομονή. Τι να πω στο Θεό? Σώσε με, μα γι' αυτό ήρθα. Αν ήρθα, αυτός ήταν ο λόγος που ήρθα. Για να πεθάνω για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και εκεί η έκπληξη. Ο παλικαράς, με την καλή έννοια, ο Πέτρος ο ψαράς, ο οποίος δεν τον άφησε και τον ακολουθούσε συνέχεια και περίμενε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας και μέσα στο μυαλό του το Μεσσία τον είχε για θριαμβευτή επί της γης, όχι επί του θανάτου. Παρόλο που ο Κύριος τους είχε πει ότι θα αναστηθώ, κανείς δεν είχε καταλάβει, γιατί ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει αν ο Θεός δεν του ανοίξει τη διάνοια. Βρέθηκε μπροστά σε φοβερή έκπληξη στην αδυναμία του Χριστού, στην αδυναμία του ανθρώπου, στην αδυναμία του Κυρίου του. Ήξερε τις δυνάμεις του. Τον είδε τώρα εντελώς αδύναμο και δεν μπόρεσε να καταλάβει, τουλάχιστον τότε, δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι στην αδυναμία του Χριστού θα δοξαστεί ο Πατέρας Θεός. Στην αδυναμία του ανθρώπου δοξάζεται ο Θεός, αλλά και ο άνθρωπος, καθώς τον δοξάζει ο Θεός.
και μία θεραπαίνιδα του αρχιερέως, μία υπηρέτρια, θα έλεγα, υπηρεσία του αρχιερέως, τον είδε, τον αναγνώρισε και του είπε «Και εσύ είσαι μαζί με αυτόν τον Ανασαρινό». Σκεφτείτε, αδερφοί, μία λέξη θα πω, έτσι πως μου την έδειξε ο Θεός, τη μοναξιά του. Τη μοναξιά της ημέρας εκείνης, μόνος του. Εντελώς μόνος του. Και ξέρετε, αδερφοί, σε όλη μας τη ζωή υπάρχουν στιγμές, ιδιαιτέρως στο τέλος, απόλυτης μοναξιάς, που ο μόνος τον, ο οποίος συμπαραστέκεται στον άνθρωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Μην παραπονιόμαστε την ώρα της μοναξιάς μας, γιατί είναι η ώρα της δύναμής μας. Όταν είσαι μόνος σου και πραγματικά δεν υπάρχει κανείς δίπλα σου, και όχι μόνο κανείς, και όλοι οι άλλοι είναι εχθρικοί απέναντί σου, και μην νομίσετε ότι δεν θα περάσουμε όλοι μας από τέτοιες στιγμές, και έχουμε και πολύ περνάμε και θα περάσουμε τη στιγμή που δεν είναι κανείς με το μέρος σου, τη στιγμή που είσαι μόνος σου με άγρια θηρία απέναντί σου. Εκείνη η στιγμή είναι η στιγμή της δόξης του Θεού στη ζωή σου. Σε φέρνει ο Θεός στην απόλυτη και τέλεια αδυναμία, που ο Παύλος λέει «Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός». Δηλαδή, σε φέρνει ο Θεός στην απόλυτη αδυναμία σου, για να φερνεί η δύναμή του τελεία. Γι' αυτό εκείνη τη στιγμή της αδυναμίας, όπου και να είσαι, στη δουλειά σου, στην οικογένειά σου, στη ζωή σου, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, όταν ξαφνικά βρίσκεσαι μόνος σου και δεν βλέπεις πουθενά φως, πουθενά βοήθεια, από πουθενά, να θυμάσαι, η βοήθειά σου τότε είναι η δύναμη του παντοδυνάμου Θεού. Αλληλούια. Και είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, να το διακρίνουμε, που σημαίνει ότι το πιστεύουμε, που σημαίνει ότι το απολαμβάνουμε. Θα το ζήσουμε. Εκείνη τη στιγμή, γιατί το επιτρέπει ο Θεός αυτό, γιατί το κάνει ο διάβολος? Εκείνη τη στιγμή είναι η μεγάλη μάχη. Ή θα χάσεις την πίστη σου και θα νικήσει ο διάβολος, ή θα διατηρήσεις την πίστη σου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει σε ένα από τα χαρακτηριστικά του? Την πίστη μου διατήρησα. Πότε? Εκεί που απελπίστηκα και του ζήν. Ή θα διατηρήσεις την πίστη σου και θα έρθει θρίαμβος, ή θα χάσεις την πίστη σου και θα χαθείς. Προσωρινά, γιατί μετά μπορεί να και συνήθως επανερχόμεθα. Είναι φοβερή στιγμή της μοναξιάς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά απέναντι ο Ιησούς βλέπει και τον Πέτρο, που είχε πει «Εγώ δεν θα σε αφήσω ποτέ και τη ζωή μου θα δώσω σε σένα». Και έρχεται και δεύτερη και τρίτη φορά μια κοπελίτσα και λέει «Μαζί ήσουνα». Ανάθεμα, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Και έστρεψε ο Κύριος το βλέμμα του και τον είδε, και θυμήθηκε ο Πέτρος που του είχε πει ότι πριν λαλήσει δύο φορές ο Αλέκτορ θα με έχεις απαρνηθεί τρεις, και από εκείνη τη στιγμή άρχισε να κλαίει πικρός, μέχρι που δέχθηκε τη μετάνοιά του ο Ιησούς Χριστός, όταν πραγματικά μετανόησε. Αλλά μετανόησε με συντριβή καρδιάς. Τον απέστειλαν στον Πιλάτο, για να περάσουμε γρήγορα. Ο Πιλάτος προσπάθησε να τον ελευθερώσει, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί και η γυναίκα του έστειλε ένα μήνυμα ότι άπεχε από του δικαίου τούτου. Αλλά
και την ικανότητα δεν είχε και τη δυνατότητα δεν είχε και το θέλημα του Θεού δεν ήταν ώστε να ελευθερωθεί ο Ιησούς. Και έτσι και ο Πιλάτος τον κατεδίκασε. Και τώρα πια, αφού τον παρέδωσε να τον βασανίσουνε, ξανά τώρα πια, δεύτερη, το πολιτικό σύστημα. Και έτσι είναι και η περίοδος του Αντιχρίστου. Υπάρχει το θρησκευτικό σύστημα, η Βαβυλώνα, και υπάρχει και το πολιτικό σύστημα, αν θέλετε, ο Αντίχριστος στο πολιτικό σύστημα και ο ψευδοπροφήτης στο θρησκευτικό σύστημα. Και τώρα παίρνει το δρόμο του για το Γολγοθά. Τελευταίες στιγμές. Ταλαιπωρημένος όλη τη νύχτα, χτυπημένος, πληγωμένος, με ακάνθινο στεφάνι, ευτελισμένος, ανεβαίνει για το Γολγοθά. Του βάζουν δίπλα το σήμανα τον Κυρηναίο. Γιατί όταν αποκάμεις, ο Θεός έχει προβλέψει για ένα σήμωνα Κυρηναίο. Και είναι πολύ ωραίο στη χριστιανική σου ζωή να σε χρησιμοποιεί ο Θεός για σήμωνα Κυρηναίο. Έχει θυσία, αλλά είναι ωραίο. Και σήμωνα Κυρηναίο για κάποιους αδελφούς, για κάποιον συγκεκριμένο αδελφό ή αδερφή. Και έφτασε η ώρα που θα καρφώσουν τα χέρια του. Ο θρίαμβος, Πάτερ, άφεσε αυτής, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Να μας δώσει την καρδιά του Χριστού, αδερφοί. Δεν χρειαστεί να πάθουμε αυτά που έπαθε ο Χριστός, αλλά θα απολαύσουμε αυτά που απήλαυσε ο Χριστός. Εμείς θα πάμε κατευθείαν στο θρίαμβο για του Ιησού Χριστού. Συγχώρεσέ τους, Πατέρα, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. 9 η ώρα το πρωί, η Σταύρωση. Και άμεσα, κάτω από το Σταυρό, διακρίνει τον αγαπημένο μαθητή του που δεν τον εγκατέλειψε στην αδυναμία του. Δεν ήταν παλικαρά σαν τον Πέτρο. Ήταν αδύναμος, αλλά εν τη αδυναμία του έβρισκε χάρη από το Θεό. Ο αδύναμος είναι αυτός που δεν εγκαταλείπει τον Χριστό. Ο δυνατός την πατάει, την παθαίνει. Απέναντι βλέπει δύο πρόσωπα αγαπητά, τον Ιωάννη και τη μητέρα του, που είχε προφητευθεί ότι ρομφαία θα διαπεράσει την καρδιά της και συμβαίνει. Δεν είναι απλό να βλέπεις το γιο σου να τον σταυρώνουν. Απλό. Και η φροντίδα του είναι για αυτούς που αγαπάει. Το χαρακτηριστικό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι η αγάπη, αδερφοί. Ιωάννη, αυτή είναι η μητέρα σου και γίνε αυτός είναι ο γιος σου. Και από τότε δεν χώρισαν αυτοί οι δυο. Αυτοί που αγαπάνε τον Ιησού δεν χωρίζουν ποτέ. Ποτέ. Γιατί η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας. Αν χωρίσεις, σημαίνει δεν αγαπάς τον Χριστό. Αν χωρίζεις από έναν αδερφό, αν χωρίζεις από την οικογένεια, δεν αγαπάς τον Χριστό. Γιατί ο άνθρωπος που αγαπάει τον Χριστό δεν χωρίζει ποτέ. Και οι δυο βέβαια είναι απαραίτητο να αγαπάνε τον Χριστό. Ιδιαιτέρως. Όταν ένας, αυτός δεν χωρίζει. Πάντα η καρδιά του είναι ακουμπισμένη. Αφού διεμερίστησαν τα υπάρχοντά του, πέρασαν 3 ώρες
Όλοι τον ονείδιζαν. Τον ονείδιζαν οι διαβαίνοντες, τον ονείδιζαν κάτω από το Σταυρό, ενώ ήταν πάνω στο Σταυρό για 3 ώρες οι αρχιερείς και οι γραμματείς, και τον ονείδιζαν και οι 2 ληστές που ήταν σταυρωμένοι δίπλα του. Και πέρασαν 3 ώρες, 3 ώρες συγκλονιστικές θα έλεγα, όπου στο τέλος των ώρων αυτών αρχίζει να ενεργεί ο Θεός στην καρδιά του ενός ληστού, των εκδεξιών ληστού. Ο εξαριστερός συνέχισε να τον ονειδίζει. Βόηθησε μας, κατέβασε, κατέβασε μας και εμάς. Και ο εκδεξιών ληστής είπε, ούτε το Θεό δε φοβάσαι, πώς έφτασες σε αυτό το σημείο να σκεφτεί το Θεό. Ο ληστής, αδερφοί, τον Θεό δεν το σκέφτονται μόνο οι καλοί ή οι καλοί άνθρωποι. Το σκέφτονται αυτοί που πιστεύουν στο Θεό. Ούτε το Θεό δεν φοβάσαι εσύ που βρίσκεσαι σε αυτή την καταδίκη και πεθαίνεις τώρα. Και εμείς άξια τον όσο πράξαμε απολαμβάνουμε. Αυτός όμως, κοιτάξτε τώρα τη γνώση, είναι αθώος. Και ο ένας και ο άλλος ξέρουν ότι είναι αθώος. Όλοι ξέρουν ότι είναι αθώος. Και ο Πιλάτος ήξερε ότι είναι αθώος. Και οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Και μάλιστα ο Πιλάτος ήξερε ότι δι' αυθόνων τον καταδικάζουν. Όλοι ξέρουν την αθωότητα. Η αθωότητα δεν κρύβεται γιατί την αποκαλύπτει ο Θεός. Όπως και η αμαρτία δεν κρύβεται γιατί την αποκαλύπτει ο διάβολος. Αν αμαρτήσεις, ο διάβολος θα το βγάλει τούμπανο, αν δεν προλάβεις να μετανοήσεις. Αν δεν προλάβεις να μετανοήσεις, θα έχεις συνέπειες. Γι' αυτό λέω γρήγορα να μετανοούμε. Αλλά και την αθωότητα ο Θεός την αποδεικνύει. Την αποκαλύπτει, τη φανερώνει. Δεν τη δέχονται γιατί είναι υποκριτές και γιατί φθονούν και ζηλεύουν, αλλά τη ξέρουνε ότι είναι αθώος και οι ληστές. Και αυτή η επίγνωση, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, αγαπάνε το Θεό αλλά χωρίς επίγνωση. Και αυτή η επίγνωση του ληστή τον κάνει να ζητήσει αυτό που πρέπει να ζητήσει για τη σωτηρία του. Θυμήσουμε, Κύριε, όταν θα έρθεις στη Βασιλεία Σου. Και ο δεύτερος λόγος, ο τρίτος λόγος τον οποίον είπε ο Κύριος, από σήμερα θα είσαι μαζί μου στη Βασιλεία μου. Δεν μιλάει τώρα ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς που έχει να πάει στον Άδη να αναλυφθεί και μετά να ανέβει στον ουρανό από 40 μέρες. Τώρα μιλάει ο Χριστός Θεός, που δεν έπαψε ποτέ να είναι στον ουρανό. Από σήμερα που εσύ θα πεθάνεις θα είσαι μαζί μου. Φοβερή η σωτηρία του Κυρίου, φοβερή ως προς το χρόνο, άμεση, αποτελεσματικότατη. Δεν θέλει να κάνεις 150 μετάνοιες και όπως λένε οι άνθρωποι ανόητοι. Μια στιγμή μετάνοια, εξομολόγηση και επίκληση του ονόματος του Χριστού. Μια στιγμή και ο Θεός τα αλλάζει όλα. Αυτός είναι ο αγαθός Θεός. Γιατί σε λίγο πέθανε ο εκ δεξιών, αλλά πήγε στον ουρανό. Πέθανε και ο εξ αριστερών, αλλά έχασε το τρένο, έχασε το δρόμο, έχασε τη σωτηρία. Και στη συνέχεια έγινε κάτι, αδερφοί, που πραγματικά θα μπορούσα να πω ότι είναι απολύτως συγκλονιστικό στις 3 ώρες. Έκραξε ηλί ηλί λαμάσα βαχθανή. Το φοβερό του Χριστού δεν είναι ο θάνατος, είναι ότι τον εγκατέλειψε ο Πατέρας.
γιατί όλες οι αμαρτίες του κόσμου πέσαν απάνω του. Και ο Άγιος Θεός το γιο του δεν μπορούσε να το δει. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί. Γιατί όταν ο άνθρωπος περπατάει με παράβαση, ανομία, αδικία, υπερηφάνεια, χωρίς εδώ, χωρίς σοφροσύνη, ο Θεός δεν μπορεί να τον πλησιάσει. Δεν μπορεί να τον ακούσει. Δεν μπορεί να τον δει. Περιμένει να μετανοήσει για να μπορεί να τον πλησιάσει. Ξέρετε ότι πολλές φορές στη ζωή μας ο Κύριος δεν μπορεί να μας πλησιάσει. Φοβερό. Αναγεννημένοι, βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, αλλά άφρονες. Είπε ο άφρονεν την καρδία αυτού. Άφρονες. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι μόνο δυνάμεως και αγάπης, αλλά είναι και σοφρονισμό. Μωρές παρθένες δεν μπόρεσαν ούτε ο Χριστός να τις πλησιάσει, ούτε αυτοί να τον πλησιάσουν. Η αφροσύνη του ανθρώπου που τον οδηγεί σε αλαζονία, σε ανοησία, σε απροετοιμασία. Απροετοίμαστο τον βρίσκει. Δεν προνοεί τα αγαθά. Δεν έχει τη φρόνηση των αγαθών. Δεν έχει τη φρόνηση να πει «Ελέησέ με, Κύριε». Νομίζει ότι τα λέει καλά. Νομίζει ότι έχει δίκιο. Θυμηθείτε το Φαρισαίο. «Θεέ μου, για δες με». Ανόητος άνθρωπος. Και ο πιο ανόητος χριστιανός είναι αυτός που μεριμνά για τη ζωή αυτή. Ο πλέον άφρον των ανθρώπων. Να φροντίζει μόνο για το λαό αυτού, για τη ζωή αυτού. Να προσπαθεί να σώσει τη ζωή αυτού, γνωρίζοντας ότι θα τη χάσει. Και πώς προσπαθούμε να σώσουμε τη ζωή αυτού, τη ζωή μας, έξω από το Λόγο του Θεού. Πρώτον, με το φρόνημα της σαρκός, με την εμφάνισή μας. Να κάνουμε εντύπωση. Το έχω πει πολλές φορές. Όταν δεις μέσα στην οικογένειά σου να μπαίνει ο κόσμος, χάλασε η οικογένεια. Πολύ σύντομα. Η γυναίκα σου να κοντένει το φουστάνι της, να χτενίζεται παράξενα, εντυπωσιακά, να φοράει το παντελονάκι της. Τέλειωσε. Από εκεί και πέρα αρχίζει το κατρακύλισμα. Και τι χρειάζεται τότε για να σωθεί, για να διορθωθεί? Ταπείνωση, μετάνοια, επιστροφή. Αλλά δεν είναι μόνο οι επιθυμίες της σαρκός, δηλαδή η εμφάνιση. Είναι οι επιθυμίες των οφθαλμών. Αυτό που κρύβεις μέσα σου, το τι θέλεις. Μεγάλα πράγματα, σπουδαία πράγματα, διαφορετικά πράγματα, άλλα από αυτά που θέλει ο Θεός. Και μετά είναι και το πνεύμα. Τι νομίζεις? Τι επιδιώκεις? Φιλοδοξία, φιλαργυρία, φιλοπρωτεία. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να μας δίνει το χαρακτήρα του Χριστού. Να μην μας αρέσει ότι δεν αρέσει στο Χριστό, και ξέρουμε τι είναι. Μας πληροφορεί ο Θεός. Να μην θέλεις ότι δεν θέλει ο Χριστός. Και ξέρουμε τι δεν θέλει ο Χριστός. Και να μην κάνουμε αυτά που δεν εντέλεται ο Χριστός. Γιατί? Γιατί οι συνέπειες θα είναι φοβερές. Όπως λέει η Γραφή, πίστευσε εσύ και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Έτσι και αν κάποιος αρχίζει και θολώνει τα νερά, θα κολυμπάει σε θολά νερά. Δεν υπάρχει καλή συνέχεια. Δεν θα υπάρξει καλή συνέχεια. Ο Θεός να μας φυλάει, να μας δώσει το χαρακτήρα του Χριστού, το χαρακτήρα του θριάμβου.
Τώρα όμως ο Χριστός δεν φωνάζει γιατί με εγκατέλειψες εξαιτίας των δικών του αμαρτιών, αλλά εξαιτίας των αμαρτιών όλης της ανθρωπότητος που δέχτηκε να τις κουβαλήσει την πλάτη του και μάλιστα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Και να σας πω και κάτι, κανείς δεν σε καταλαβαίνει. Κανείς δεν μπορεί να σε καταλάβει. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας καταλάβει. Θεός, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδερφοί. Μην περιμένουμε να μας καταλάβουν οι άλλοι. Μόνο ο Χριστός σε καταλαβαίνει, αλλά καταλαβαίνει αυτά που θέλει ο Θεός ότι τα έχεις, αλλά καταλαβαίνει και αυτά που δεν θέλει και τα έχεις, γιατί γνωρίζει την καρδιά σου. Γνωρίζει τη σκέψη σου, τη σκέψη μου. Με γνωρίζει απ' έξω και ανακατωτά. Γνωρίζει τι σκέφτομαι, τι θέλω. Γνωρίζει ποιο είναι το φρόνημά μου. Αν το φρόνημά μου είναι φρόνημα Πνεύματος Αγίου, μόνος που το ξέρει είναι ο Θεός. Αν το φρόνημά μου είναι φρόνημα κόσμου, ο μόνος που το ξέρει είναι ο Θεός, γιατί μπορώ και να κρυφτώ, το ξέρετε, μπορώ να σας κρυφτώ. Εδώ μέρα σας να έρχομαι και να είμαι τέλειος. Και στο σπίτι μου, στη γειτονιά μου, στο οδήγημά μου, στη ζωή μου, οπουδήποτε να βγάζω τον άλλον κρυμμένο Γιώργο, που όμως ο Θεός το ξέρει. Με αποτέλεσμα να αρχίζει ταλαιπωρία. Και η ταλαιπωρία δεν αρχίζει άμεσα, αλλά αρχίζει σιγά σιγά, γιατί μας δίνει ο Θεός μες στη μακροθυμία του χρόνο να μετανοούμε και να επιστρέφουμε. Να εξομολογούμεθα και να επιστρέφουμε. Μακάρι να καταλάβουμε αυτό που είπε ο Κύριος, ήθε και εσύ να γνώριζες την ώρα της επισκέψεώς σου. Αλλά δεν εγνώρισες και ήρθε η ώρα της καταστροφής. Ο Θεός να μας δίνει να γνωρίζουμε, αδελφοί μου. Δεν πρέπει να περπατάμε κατά τον κόσμο. Υπάρχει καταδίκη όταν περπατάμε με φρόνημα κοσμικό. Καταδίκη. Κατάκριση από το Θεό. Ταλαιπωρία, πόνος, θλίψεις. Όχι γιατί δεν μας αγαπάει ο Θεός. Επειδή ακριβώς μας αγαπάει ο Θεός. Ενώ όταν περπατάμε κάτω το Πνεύμα υπάρχει ευλογία. Εύνοια Θεού. Δεν θέλουμε να χάσουμε την εύνοια του Θεού. Μη διακινδυνεύεις, αδερφούλα μου και αδερφέ μου, να χάσεις την εύνοια του Θεού για ένα μαλλί, για ένα παντελόνι. Για κάτι που δείχνει το φρόνημα της σάρκας, το φρόνημα της ψυχής σου και το φρόνημα του πνεύματός σου που είναι έξω από το φρόνημα του Θεού. Για ένα πιάτο φακής. Έχασε τα πρωτοτόκια ο Ισάφ. Για ένα πιάτο φακής. Γιατί ήταν πεινασμένος κατά τη σάρκα. Ο χριστιανός δεν είναι πεινασμένος κατά τη σάρκα. Είναι πεινασμένος κατά το Πνεύμα. Δεν πεινάμε για τα σαρκικά. Δεν διψάμε για τα σαρκικά. Πεινάμε και διψάμε για τα του Πνεύματος του Αγίου. Ξέρεις τι θα πει να έχεις την εύνοια του Θεού και να τη χάσεις. Για ένα πιάτο φακής. Για ένα τίποτα. Γιατί έτσι νομίζεις, γιατί έτσι επιμένεις, γιατί έτσι αποφασίζεις ποιος είσαι. Και αποφασίζεις με αποφάσεις έξω από τις αποφάσεις του Χριστού. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Μπήκαμε πια στο δεύτερο τρίωρο, που είναι το τρίωρο της τελικής μάχης. Λέει η Γραφή, σκοτάδι έγινε για 3 ώρες. Είναι ο πόλεμος του διαβόλου. Πρέπει να τον νικήσω, γιατί θα χάσω την εξουσία μου στους ανθρώπους. Και ο Χριστός λέει, εγώ θα νικήσω. Ο διάβολος με τα πονηρά του επιχειρήματα και ο Χριστός με τον αγιασμό του, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο
παρά υπακοή του στο Λόγο του Θεού, στον Πατέρα τον Ουράνιο. Μάχη, λυσαλέα μάχη. Και αυτή η μάχη γίνεται στον καθένα στη ζωή μας. Λυσαλέα μάχη. Να σε πείσει ο διάβολος να κάνεις το θέλημά του. Να σε πείσει ότι ο Λόγος του Θεού δεν τα λέει καλά. Αν σκεφτείς για μια στιγμή ότι η υπακοή στο Λόγο του Θεού είναι αυστηρό της Θεού, έχασες το παιχνίδι. Αν σκεφτείς ότι η ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού είναι φανατισμός, μην πεις φανατισκό το Λόγο του Θεού. Έχασες το παιχνίδι. Και αν πεις η ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού είναι μυσαλλοδοξία, χαθήκαμε, αδερφοί. Η υπακοή είναι ευλογία, η ορθοτόμηση είναι δόξα και η ορθοπόδηση είναι, αδερφοί αγαπητοί, αιώνια ζωή. Μη χάσουμε, αδερφοί, για ένα πιάτο, για δύο πιάτα ή για τρία πιάτα φακής την ευλογία, την απόλυτη, το θρίαμβο. Και ξέρετε, αδερφοί, το πρόβλημα το μεγάλο ποιο είναι? Ότι ο διάβολος χτυπάει τα αδύνατα μέλη των οικογενειών, που είναι τα παιδιά. Και εκεί αρχίζει η κόλαση. Κόλαση. Ο Θεός, αδερφοί, να φυλάει τις οικογένειές μας. Βλέπετε ότι όλες οι οικογένειες είναι διαλυμένες έξω. Και δεν είναι δύσκολο στο διάβολο να διαλύσει. Εάν ο άνθρωπος δεν προσέχει, δεν αγρυπνεί και ιδιαιτέρως δεν προσεύχεται. Με την προσευχή μας αποκτούμε δύναμη. Και ιδίως με την πλήρωση, με την προσευχή μας δια Πνεύματος Αγίου. Μην αφήσουμε την εύνοια του Θεού να φύγει, να γλιστρήσει από τη ζωή μας. Όταν βλέπω εγώ νέα παιδιά και είναι σε αγιασμό, σε καθαρότητα, πηγαίνω και δοξάζω και κλαίω στο Θεό και τον ευχαριστώ. Είναι θριαμβευτές αυτοί τα παιδιά. Θριαμβευτές. Να μείνουμε όμως, αδερφοί. Να είμαστε καλά παραδείγματα, καλά πρότυπα, καλή εικόνα μέσα στην Εκκλησία. Να βλέπουν και οι άλλοι και να μιμούνται. Να μείνουμε στον αγιασμό. Και ήρθε το τέλος, πλησίασε το τέλος. Το δεύτερο τρίωρο φτάνει στο τέλος. Και ο Κύριος μας λέγει διψώ. Και του δώσανε ένα αγγείο με ξύδι στη δίψα του. Τώρα αυτό είναι πολύ σοβαρό, να το καταλάβουμε. Στη δίψα σου, όταν μένεις στο Λόγο του Θεού, οι άνθρωποι θα σου δίνουν ξύδι. Ο Χριστός θα σου δίνει βάλσαμο. Σε ποιους ζήτησε και σε ποιους είπε διψώ? Για να φανερωθεί η αδικία τους, η σκληρότητά τους. Μην παραξενεύεσαι όταν πεις διψώ και σου δώσουν ξύδι. Μην παραξενευτείς καθόλου. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Και τώρα έφτασε το τέλος. Ο θρίαμβος. Και ο θρίαμβος ξεκινάει με μία λέξη. Τετέλεστε. Τελείωσε το έργο μου. Νίκησα. Φοβερό, αδερφοί, να μπορείς να το πεις και να μπορώ να το πω. Φοβερό, αδέλφια μου. Να περάσει ο πειρασμός και να πω νίκησα, Κύριε. Το καταλαβαίνεις? Βέβαια το καταλαβαίνεις. Πώς? Γιατί φεύγει ο διάβολος. Αντιστάσου στο διάβολο θα φύγει και τότε πλησίασε στο Θεό και θα σε πλησιάσει. Τετέλεστε. Και τελευταία του λέξη, ισχύρα σου παραδίδει το πνεύμα μου.
εκεί συντρίφθηκε πια η κεφαλή του διαβόλου. Νίκησε και είμαστε κι εμείς νικητές τώρα. Εν το ονόματι του Χριστού. Είσαι ή είμαι νικητής. Είμαι. Δεν είναι υπερηφάνεια αυτό. Ίσα-ίσα είναι δόξα Θεού. Είμαι νικητής εάν μείνω στους πειρασμούς του Χριστού. Αν διατηρήσω την πίστη μου μέχρι τέλους. Αν περπατήσω την οδό που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μένα. Και αν συνεχίσω να αγωνίζομαι μέχρι τέλους τον αγώνα το καλό. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, μας κάνει νικητές, γιατί Αυτός πολεμάει τις μάχες τις δικές μας. Αδερφέ, κλείνοντας, σε βεβαιώνω ότι είσαι νικητής. Δια του Ιησού Χριστού και μάλιστα θριαμβευτής. Αρκεί να ζητήσουμε σήμερα το χαρακτήρα του Χριστού. Να διώχνουμε από κοντά μας τα πιάτα της φακής και να ζητάμε το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού. Αμήν.